32 χρόνια συμπληρώνονται βάλια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Μία ημερομηνία, μία ημέρα που άλλαξε τόσο τη Γερμανία, αλλά άλλαξε και την Ευρώπη. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα από εκείνη την ημέρα. Το τείχος του Βερολίνου κατά κάποιο τρόπο ήταν και ένα σύμβολο διαίρεσης του δυτικού και του ανατολικού κόσμου. Και το αποκαλούσαν άλλωστε και τείχος ντροπής, έτσι. Σωστά. Ακριβώς, γιατί χώριζε τη Γερμανία σε ανατολική και σε δυτική. Η δυτική ήταν η πιο πλούσια. Η δυτική το χαρακτήριζαν τείχος της ντροπής. Λοιπόν, πάμε στο Βερολίνο. Πρώτη ζωντανή σύνδεση της εκπομπής μας, με καλεσμένο βέβαια, είναι η κυρία Ελένη Βινκέλ Μωραΐτου, η οποία μας κάνει την τιμή και ιδιαίτερη χαρά που τη φιλοξενούμε σήμερα. Είναι Ελληνίδα, η οποία έζησε τα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Να σας καλησπερίσουμε από Κρήτη, να σας καλησπερίσουμε από Ελλάδα και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Από τον έκτον όροφο μιας ταράτσας με θέα πίσω μου το όμορφο Βερολίνο. Βέβαια είναι το ιδανικότερο σημείο που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η ζωντανή μας σύνδεση και να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ζήσατε τα γεγονότα της περίοδου, σωστά? Ναι, τα έζησα και τα έζησα πολύ έντονα. Είχαμε μια επίσκεψη από την Ελλάδα, είχαμε βγει στο κέντρο του Δυτικού Βερολίνου για να δούμε την παλιά εκκλησία, για να δείξω στο φίλο μας τα αξιοθέατα. Και κάποια στιγμή είδαμε κατά τις 7-8 η ώρα το βράδυ μια ανησυχία. Φανταστήκαμε ότι θα ήταν κάποια διαδήλωση, δεν έδωσα καμία σημασία. Γυρίζοντας όμως στο σπίτι, με πληροφορεί ο σύζυγός μου, ο οποίος είναι Γερμανός, και μου λέει: «Ελένη, έπεσε το τείχος». Φαντάστηκα ότι μου έκανε κάποιο αστείο, γιατί δεν είχαμε πάρει είδηση στο κέντρο του Δυτικού Βερολίνου τι γινότανε. Βέβαια, οι μέρες που ακολούθησαν, το κλίμα... Οι μέρες που ακολούθησαν έχουν μείνει έντονα σε όλους εμάς που μέναμε και μένουμε στο Βερολίνο. Είναι πολύ έντονες, γιατί ήταν οι μέρες χαράς, λύπης, διερωτηθήκαμε, αναρωτηθήκαμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Αλλά οι πρώτες στιγμές ήταν στιγμές εφορίας. Ήτανε στιγμές χαράς. Βρέθηκαν οι ανατολικοί, οι ανατολικογερμανοί με τους δυτικούς. Συντέθηκαν οικογένειες, βρέθηκαν φίλοι, οι οποίοι είχαν πάρα πολλά χρόνια να συναντηθούν. Μπορούσαν μόνο μέσω μιας βίζας να περάσουν. Εμείς μπορούσαμε να μπούμε μόνο για κάποιες ώρες στο Ανατολικό Βερολίνο. Ούτε για 24 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Ένα πάσο το οποίο διαρκούσε κάποιες ώρες. Ναι, ήταν μέχρι τις 12 το βράδυ. Δηλαδή, αν έμπαινε κανείς στις 12 παρατέταρτο το βράδυ, έπρεπε στις 12 η ώρα να βγει. Κάπως έτσι πρέπει να το φανταστείτε. Ήταν η μέρα βάλια. Και σίγουρα ήταν μια μέρα σημαντική, σημαδιακή, όχι μόνο για τη Γερμανία, όχι μόνο για το Βερολίνο. Για ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί αυτό το τείχος συμβολικά διχοτομούσε και τον πλανήτη, διχοτομούσε ακριβώς και την πρωτεύουσα αυτή. Ήταν το τέλος του ψυχρού πολέμου. Κατά κάποιο τρόπο. Ήταν το πρώτο τείχος που είχε χτιστεί. Ναι. Το δεύτερο είναι κάτω στην Κύπρο, στη Λευκοσία, το οποίο υπάρχει ακόμα. Αλλά όντως διχοτομούσε, ήταν το τελευταίο τείχος που είχε μείνει και διχοτομούσε τον πλανήτη, τις χώρες, τον κόσμο, όλα ως επιτοπλίστων τις ψυχές. Οι Γερμανοί πώς θυμούν την σημερινή ημέρα, το κλίμα το οποίο κυριαρχεί σήμερα ποιο είναι? Θα πρέπει λίγο να σας διευκρινίσω κάτι. Ότι στις 9 Νοεμβρίου, ναι, είναι η μέρα που έπεσε, να σας το πω, έπεσε το τείχος. Ναι. Αλλά οι εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται στις 3 Οκτωβρίου. Ένα χρόνο μετά, στις 3 Οκτωβρίου, έγινε η τελική συμφωνία μεταξύ Ανατολικής, Δυτικής, συμμάχων κλπ. Και ήταν πλέον... αλήθεια, η Ένωση της Γερμανίας. Οπότε τιμούν λοιπόν την συμφωνία του Οκτώβρη και όχι την πτώση του Νοέμβρη. Μάλιστα, την Ένωση της Γερμανίας. Πάντως υπάρχουν και κάποια απομεινάρια του τείχους μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Περνάει και ένα ελικόπτερο. Ναι, υπάρχουν αρκετά κομμάτια. Για να θυμόμαστε όλοι τα δύσκολα εκείνα χρόνια. Αναφορές για την ημέρα σήμερα υπάρχουν έστω στα μέσα της Γερμανίας? Υπάρχουν αρκετές, αλλά ίσως θα πρέπει κανείς να αναφερθεί και στη νύχτα των Κρυστάλλων, που είναι μια επέτειος αρκετά τραγική για την
για τον κόσμο. Ναι. Και γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις εδώ στο Δυτικό Βερολίνο και στο Ανατολικό όσον αφορά τη νύχτα των κρυστάλλων. Μάλιστα, αναφορικά τώρα με μία φωτογραφία, διορθώστε με, που έγινε γραμματώσιμο, μεταφέρθηκε σε ένα γραμματώσιμο. Για πείτε μας περισσότερα, δική σας φωτογραφία. Ναι, είναι λίγο αστείο, είναι το ανέκδοτο. Βρέθηκα με το φίλο μας στην πύλη του Βραντεβούργου. Έτσι πολύ απλά πάμε να δούμε τι γίνεται. Είναι αυτό που βλέπουμε, βλέπουμε το γραμματώσιμο. Ναι, είναι αυτό που βλέπετε. Οπότε στεκόμουν κάτω από το τείχος και κοιτούσα τους ανθρώπους που ήταν πάνω σκαρφαλωμένοι. Κάποια στιγμή με ρωτήσανε, θέλεις να ανέβεις, είπα ναι. Και βρέθηκα να κάθομαι στο τείχος επάνω και να συνομιλώ με το φίλο μας κάτω. Γι' αυτό και είναι η στάση αυτή που βλέπετε. Και όταν μετά από περίπου ένα μήνα βγήκε ένα περιοδικό και είχε το χρονικό της ημέρας. Είχε και αυτή την... Ανακάλυψα, ναι. Λοιπόν... Τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε σήμερα προς τους νεότερους. Οι νεότεροι πρέπει να μάθουν την ιστορία, να την ψάξουν την ιστορία, να μάθουν από την ιστορία και να μην ξανασυμβεί ποτέ ένα τέτοιο πράγμα όπως... Όχι κανένας πόλεμος, καμία διχοτόμηση. Και κανένας διαχωρισμός. Κανένας διαχωρισμός, ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, χαιρετισμούς από το Βερολίνο. Σας ευχαριστούμε θερμά, σας ευχαριστούμε θερμά. Έτσι είπαμε, κάπως έτσι είπαμε, να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια ξεχωριστή σύνδεση. Ζοριστήκαμε, η αλήθεια είναι, και μας πήρε σήμερα αρκετές ώρες να έρθουμε σε επαφή με την κυρία Βίγκελ Μωραΐτου, προκειμένου και από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας της, με φόντο βέβαια το Βερολίνο, το φωτισμένο Βερολίνο, να πραγματοποιήσουμε την σημερινή σύνδεση.